Σταμάτα YouTube. Σήμερα εδώ πέρα με τον φίλο Τίμη. Γεια! Νικολέτα. Γεια! Θα κάνουμε το ποιος είναι πιο πιθανό να. Who is most likely to do. Αυτό. Και έχω γράψει όλες τις ερωτήσεις και θα σηκώνουμε ο καθένας το ταμπελάκι του. Και θα λέμε ποιος πιστεύουμε από τους τρεις θα έκανε αυτό. Πάμε! Ποιος είναι πιο πιθανό να κοιμηθεί σε ταινία. Ο Τίμη, με ένα YouTube και δεν είμαι καλά. Γιατί, ρε φίλε, γιατί πιστεύω στάνταρ ότι θα κοιμάσαι σε ταινίες εσύ. Δηλαδή, περίμενα, άμα δεις καμία ρομαντική ατρίδα, τι θα κάτσεις τη δεις όλη. Γιατί όχι. Θα κλαίγες. Επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι πιο πιθανό να κάνει γυμνή φωτογράφηση. Στάνταρ. Πιστεύω. Στάνταρ. Λογικά πράγματα, Μενέλαος. Μενέλαος. Κύριε φίλε, Μα την Παναγία, άμα σου έλεγε ο Δημήτρης θα σου δώσει 500 ευρώ, σίγουρα θα έκανες μια φωτογράφηση. Είμαι σίγουρη. Θα το σκεφτώ. Δεν το σκεφτώ. Το 500 ευρώ το σκεφτώ. Τις 250 το κάνεις. Όχι, μπορεί. Έδωσε. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί. Παραπάνω. Τότε. Μπορεί, δεν ξέρω. Είπαμε, εγώ είμαι καλό παιδί. Ποιος είναι πιο πιθανό να αντέξει 2 μέρες χωρίς φαγητό. Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Δύο μέρες χωρίς φαγητό δεν γίνεται να το έξω. Όχι. Δηλαδή, να σκέφτομαι το φαγητό μετά. Και τώρα, γιατί βάλατε και οι δύο εμένα. Γιατί πριν είπες, έκανες μια δήλωση πριν ότι πρέπει να κάνεις δίαιτα και πιστεύω ότι θα αντέξεις δύο μέρες χωρίς φαγητό. Ναι. Ορίστε. Και όχι, δεν σε λέμε χοντρή. Να το ξέρεις. Αυτό δεν το είπε κανείς. Είναι πάντα στα πλαίσια της αγάπης. Οκ. Ποιος είναι και πιθανό να ξεχάσει κάτι σημαντικό. Καλά. Φίλε, καμία ερώτηση. Φίλε, Νικολέτα. Καμία ερώτηση. Ούτε καν, εσύ με ναι. Με έχεις ξεχάσει πολλές φορές. Ναι. Γενικά ξεχνάς όλα τα σημαντικά πράγματα. Δεν ακούς, ξεχνάς τα πάντα, δεν βλέπεις σωστά. Γιατί, μη πει. Επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι και πιθανό να φάει μια πίτσα γίγας μόνος. Στάνταρ. Πιστεύω ναι. Ναι. Άντε ρε Μάνο! Πιστεύω. Παντελής. Παντελής. Γιατί ρε φίλε, θα έτρωγε. Παντελής. Είναι το ο γκέσταρ. Ο Παντελής είναι ο γκέσταρ. Όχι, αλλά γενικά πιστεύω θα την έτρωγε εσύ μόνος. Πιστεύω και εγώ, άμα δεν φάει. Ναι, σίγουρα, άμα δεν είχες φάει. Ναι, στάντα. Θα την έχω κλαπακές. Μια πίτσα 14. Αλλά μετά θα κλαίγα μόνο, λέγα για την κοιλιά μου. Τι μας, μωρέ. Έλα, μωρέ. Ποιος ήταν λοιπόν μέτρης. Πιθανό να πέσει το κινητό στην τουαλέτα. Έχω μία εικόνια. Φίλε, είμαι σίγουρος. Έχω μία εικόνια. Είμαι σίγουρος. Πρωτού ένα μήνα μου πεις στην τουαλέτα καινούργιο κινητό. Αλήθεια, και τώρα το έχω στείλει και αυτό που έχω τώρα είναι του πατέρα μου. Αλλά είναι iPhone. Πέσα με μέσα. Φίλε, δεν γίνεται. Θα μπορούσε να σε εμά. Εγώ το σκέφτηκα έτσι γιατί είναι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι και λέω στάνταρ πάει. Στάνταρ βάφεται και με το κινητό στην τουαλέτα και κάθεται το αφήνει εκεί, βάζει μουσική. Εννοείται, εντάξει, αλλά. Ναι, ήταν. Ποιος είναι πιο πιθανό να τραγουδήσει δυνατά στον δρόμο. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Νικολέτα. Εννοείται. Γενικά και στο μπάνιο και έξω. Πάντα. Εννοείται. Πάντα. Το έχει πάρει από τη συνείδηση. Δηλαδή να έχεις τα ακουστικά, να είσαι έξω στον δρόμο και να τραγουδάς και να λες. Εννοείται. Και μετά να σκεφτείς, όπα, τραγουδώ εκεί. Ναι. Δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές να μουρμουράω ή να θέλω, ξέρεις, να αρχίσω να χορεύω, ξέρω εγώ. Και ναι, έχει τίποτα. Κοίτα, εγώ τραγουδάω στο μπάνιο, λες, δεν τραγουδάω. Κοίτα, και στο μπάνιο εννοείται, δηλαδή το μπάνιο κρίμα. Τι, στο μπάνιο τραγουδά. Ναι, και τι τραγουδά στο μπάνιο. Βασικά. Καψούρικα. Πάμε καψούρικα, φίλε. Παντελή, δεν μου πει. Γιατί δεν με αγάπησα. Κάνε το μπάνιο. Γιατί δεν με αγάπησα. Κοντά πέρασε, ξέρω. Ποιο είναι πιο πιθανό να κάνει budget jumping. Φίλε. Ω ναι. Ω Τίμη. Πιστεύω ναι. Φίλε, ο Τίμη. Ναι, εγώ, γιατί ρε. Γιατί, ξέρω εγώ, πιστεύω ότι το γούσταρες. Μα έχει ψυχοφοβία. Έχει ψυχοφοβία. Εντάξει, όχι, δεν έχω ακόμα ψυχοφοβία. Το σκεφτόμαστε βασικά, με έχει ψυχοφοβία, όχι. Πρόσεξε, με αεροπλάνο πάω, αλλά δεν μπορώ να πάω πολύ κοντά σε μια γωνία. Δηλαδή, άμα πας, δηλαδή, πες ότι είσαι σε ένα ψηλό κτίριο, έτσι, και είσαι πάνω πάνω και κοιτάξεις από το παράθυρο. Δεν έχει. Όχι, μπορεί να το κάνω, αλλά θα φοβηθώ λίγα. Α, οκ. Αν είσαι τον μυρό, σίγουρα θα έκανες κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το έκανα, φίλε, δεν ξέρω. Ναι, σίγουρα. Πάντα πρέπει να πάρει το ζάμπι. Ποιος είναι πιο πιθανό να κάνει παραπέντε. Τι είναι το παραπέντε? Παραπέντε είναι αυτό που είσαι με τον βοηθό και πετάς με πολλά ελικόπτερο. Και είναι στο σαλίκα. Πιστεύω στάνταρ σε αυτή τη φορά που το έκανε η Δεσπίνη. Τι? Ναι, εννοείται. Εννοείται, σίγουρα. Ναι, είναι κάτι σαν κόμμα. Δεν ξέρω τι το λένε παραπέντε στα ελληνικά.
Και ναι, πατσικά σίγουρα. Είναι coach, είναι τέλεια, μόνο η αδρεναλίνη. Κοίτα, θα ήθελα να το κάνω κι εγώ. Εσύ θα έχει ζαλιστεί, να έχει εσύ θα έχει υποδηλήσει, κλείνω. Θε να. Εσύ. Κοίτα, εγώ σκέφτομαι τώρα το καλοκαίρι να κάνω αυτό το party jam. Δηλαδή. Για να ξεπεράσει το φόβο σου, ξέρω εγώ. Καλά, και αυτό, ναι. Εντάξει, δεν το πάμε τόσο πολύ, αλλά άσο να. Ναι, φίλε, θα καλείτε. Κάνω party jumping έτσι. Ίσως. Ποιο είναι πιο πιθανό να κάνει καράφλα ή να κουρευτεί καράφλα. Να κουρευτεί. Μου λέει όλα, δηλαδή. Είναι. Εγώ πιστεύω. Και δεν πιστεύω, θα το έκανε. Πιστεύω θα το έκανε αλήθεια. Γιατί το Δημήτρη δεν μπορώ να το φανταστώ με καράφλα. Ορκίζομαι. Μια φορά πέφτει κατά λάθο και μετά. Κάνετε όλα για τα views, δεν λέει τα views τι. Δεν θα το έκανα ποτέ. Όχι, έχει πλάγα. Δηλαδή σε περίπτωση που σου έλεγε κάποιο, σου έκανε καμία πρόταση έτσι να κουρευτεί καράφλα. Έτσι μην είναι πολύ καλή πρόταση. Ναι. Δεν το έκανε ούτε καν. Σίγουρα. Κοίτα, μα το σκέψει λογικά, φίλε, σε δύο μήνες θα ξανά έχεις το μαλλί. Οπότε. Ποιο σχέστηκε. Θα το σκεφτώ, άμα είναι πολλά τα λεφτά. Ποιο είναι πιο πιθανό να πατήσει κάποιον με αυτοκίνητο. Λοιπόν. Πιστεύω. Στανταράκι, φίλε. Πιστεύω εγώ. Στανταράκι. Έτσι! Νικολέτα. Νικολέτα, ναι. Δεν του τον πάρει, δεν είναι σαν λίγο. Δεν του τον πάρει, φίλε. Απλά το πιστεύω έτσι ότι θα ακούει δυνατά μουσική. Θα είναι δηλαδή στο πώ τον κόσμο τη. Και θα οδηγάει αυτό. Κοίταξε. Περίμενε λίγο. Δεν τελείωσα. Ναι. Και τέλος πάντων θα είναι κανένας οδηγός, ποδηλάτης από δίπλα θα περνάει και μπορεί εντάξει κάπως να τον πατήσει. Καλά, κοίταξε να δεις όμως τα κούρτα σου εκεί. Έχω όμως λίγο άδικο. Κοίταξε να δεις. Έχω όμως άδικο. Έχεις άδικο γιατί θα είναι συγκεντρωμένη όταν οδηγά. Οκ, πιστεύω ναι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι συγκεντρωμένη. Λες. Εσύ λες γιατί τον εαυτό σου. Εγώ φίλε, εγώ τον εαυτό μου θα έλεγα γιατί το πιστεύω. Τώρα με κάνει να μην οδηγώ με σένα ποτέ σαν μάχη. Ένα μπαφού εκεί πέρα, κάνει γιαγιά και με το ροτσάκι. Λίγο. Λίγο πριν την ώρα τώρα. Όχι, το πιστεύω ότι είναι. Αλλά όχι, όχι να το σκοτώσω. Πάλι καλά που το πες, γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται όπως μαζί. Καλύτερα να πήγαινε να παίρνω το λεωφορείο παρά με σένα. Ποιος είναι πιο πιθανό να στήσει κάποιον σε ραντεβού. Εκεί είμαι σίγουρος, φίλε. Δεν ξέρω. Νικολέτα. Το ξέρα, το ξέρα. Νικολέτα, φίλε, εμπειρία είναι σήμερα, αν και δεν με πείραξε που με έστησε λίγο, αλλά εντάξει. Λίγο, ούτε 5 λεπτά δεν ήταν. Κοίτα, αυτό εσύ οι γυναίκε το κατέχετε να στείλετε. Ναι, αλλά ξέρει, τι έφυγε το ούμπο μπροστά από τα μάτια μου, δεν φταίω εγώ. Όλα δικαιολογεί. Αυτό το ούμπο μπροστά. Έλα, πάντα αργεί, ρε φίλε. Αυτό το έλεγα και εγώ πριν πάω σχολείο. Ότι έφυγε το ούμπο μπροστά. Άλλο αυτό. Εγώ πήγα στο σχολείο και όταν με ακούσα, έλεγα ότι απλά άρχισα να ξυπνήσω την αλήθεια. Και εγώ δεν ξέρω. Ναι, τώρα! Ποιο είναι πιο πιθανό να μεθύσει πιο γρήγορα. Ναι, παιδιά. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ κάτι. Το είπε και ο κάμερα μα. Εντάξει, δεν γίνεται. Το έχουμε ζήσει αυτό και πάλι. Ναι, εννοείται. Και τρε, ομόφωνη απάντηση. Εντάξει. Μεθάω με 4 μπύρε το πολύ. 3. Πολύ, τι σημαίνει. Γιατί δεν μπορώ να διαβίσω. Παλιά ναι, τώρα μετά με 2,5 μπύρες και 2 ούζο. Ναι, εύκολο ρε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι πιο πιθανόν να αργήσει να παρκάρει. Φιλέ. Να κάνει 10 ώρες να παρκάρει. Φιλέ, νομίζω. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα άτομο στην μυαλό. Παίζει, κάτσε, πίσω να το βγάλω. Να πεις εδώ είναι. Φιλέ. Φίλε, είναι στάνταρ. Ο Νικολάκης. Νικολάκη, sorry φίλε, αλλά έβρεπε. Είναι το παιδί, είναι όλα τα λεφτά. Ναι, ναι, είναι όλα τα λεφτά, τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε, αλλά μάθαμε οδηγά. Όχι, μια χαρά δεν κάνω. Κρίμα, ρε. Δεν τελείωσε. Είναι καλαμπούρι, μην αγχώνεσαι. Σ' αγαπάμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το. Who is most likely to do? Αυτό. Χαιρετάμε. Ήμουν ο Μάνος Μαλιάτσης. Ήταν ο φίλος μου ο Ντίμι και η φίλη μου η Νικολέτα. Γεια! Τσαο! That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall.